Καλώς ήρθες στο After Dark, πώς είσαι? Καλώς σε βρήκα. Σε έχω συνδυάσει με μερικά πολύ όμορφα χρόνια και ξέγνιαστα χρόνια που τα έχουμε περάσει παρέα και είναι για μένα κάτι πολύ πολύ σημαντικό αυτό και που βρίσκεσαι εδώ στο ξεκίνημα. Και τι δεν έχουμε κάνει δυο μας, και τι δεν έχουμε κάνει, ναι. Δυο μας, παρέα ολόκληρη. Παρέα ολόκληρη, δηλαδή. Ναι, αλλά... Κυρίως έχουμε κάνει πολύ όμορφα ταξίδια. Έχεις πολλά πράγματα να μου πεις και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αλλά θα την ξεκινήσω με αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες μεγάλος ντόρος, που είναι η επανασύνδεσή σου με το Φίβο. Ξέρω ότι ο Διονύσος Χινάς συνεργάζεται με το Φίβο, οπότε φαντάστηκα ότι είχατε και κάποια επαφή έτσι κι αλλιώς ή ήταν κάτι άλλο. Έτσι όπως το λες. Αλλά πιο τυπικό. Ο άνθρωπός του, ο καλλιτέχνης του, είναι ο Διονύσης όλο αυτόν τον καιρό. Αλλά ο Διονύσης λέει ότι έχει πολύ μεγάλη αδυναμία του Φίβου. Κάθε τόσο, σε όποια δουλειά έκανα, όλα καλά με το Φίβο, ναι, ξέρεις, ναι, ναι, πάντα υπήρχε καταλάβει. Αυτό. Όπου τώρα το τελευταίο καιρό, έτσι, το είδαμε λίγο πιο ζεστά το θέμα και ήρθαμε σε επαφή, πήγαμε στο στούντιο, δηλαδή την Παντριά την έκανε ο Διονύσης με το Φίβο. Οκ. Okay. Ναι. Και πήγαμε στο στούντιο, ακούσαμε το τραγούδι, ενθουσιαστήκαμε. Ήλιος δεν βγαίνει αν δεν πεις καλημέρα. Μα, το λέω καλά. Τι τίτλος καλός αυτός. Ωραίος τίτλος και πολύ ωραίος, αγαπησιάρικος και θετικός. Ευλογώ μόνη μου τα γέννη. Όχι, όχι, ισχύει. Οπότε λοιπόν ενθουσιαστήκαμε με το τραγούδι, συγκινηθήκαμε, ξαναθυμηθήκαμε τα παλιά. Και έτσι ξεκίνησε μια συνεργασία και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν πράγματα που θα κάνω με το Φίβο. Κάτι δηλαδή που σκεφτόμαστε να βγει το καλοκαίρι. Αυτό θα σα ρωτούσα γιατί θα ήταν κρίμα να ήταν μόνο για ένα τραγούδι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει συνέχεια. Ναι, ναι, okay. Υπάρχει. Υπήρχε κάποιος λόγος που όλα αυτά τα χρόνια είχατε σταματήσει? Γιατί δεν είναι 5 χρόνια να πεις OK. Ναι. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι, χωρίς να γνωρίζω ακριβώς, σαν ή να μην το ήθελες εσύ ή και αυτός να πει ότι ήταν ένας κύκλος που έκλεισε, οπότε και κάναμε γιατί κάνατε 38 επιτυχίες. Οπότε θέλω λίγο να καταλάβω για ποιο λόγο πέρασε όλο αυτό το διάστημα για να βρεθείτε πάλι. Θεωρώ ότι έτσι ήταν το τυχερό. Δηλαδή ο Φίβος όντως είπε τότε ότι τα έχω κάνει όλα με την Κέτη, τι άλλο να πει. Ναι. Και εγώ είπα ότι είμαστε OK με το Φίβο. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εγώ να κάνω άλλα πράγματα. Ψάχτηκα και εγώ πολύ και εκείνος βέβαια έκανε τα δικά του. Αυτό ήταν όλο. Και εγώ ήθελα να δοκιμαστώ σε άλλα πράγματα. Και εκείνος θεωρώ ότι πραγματικά τότε το εννοούσε, ότι δεν είχε τίποτα άλλο να γράψει για μένα. Φαίνεται αυτή τώρα ήταν η στιγμή. Ήταν το timing, το σωστό. Ναι. Είχατε κάνει μια εμφάνιση, αν δεν κάνω λάθος, στο Ρυθμό. Ναι. Είχατε μαζί. Στη Ράνια την Κωστάκη. Ναι. Ωραία. Ναι. Γεια σου, Ράνια. Γεια σου, Ράνια. Λοιπόν, εκεί νομίζω ότι κάτι είχε πει. Κάτι πέταξε, μπορεί να το πω για πλάκα, αλλά εσύ θα μου πεις. Και καλά, ότι σιγά τώρα, και τι δεν μου μιλήσω γιατί έγραφα στη Βανδύ. Το είπε, δεν το είπε αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι χιούμορ αυτό. Το χιουμοράκι του Φίβου. Το οποίο δεν είναι χιούμορ, γιατί ξέρεις, κάποιοι πρώτα πάμε πραγματικά στα σοβαρά. Ναι. Εννοείται πως δεν ισχύει αυτό. Είπαμε, τελειώσαμε και τελειώσαμε. Στη δουλειά πώς είναι απόλυτος. Θα δεχτεί από την Κέτη να του πει Φίβο. Ωραίο, αλλά εγώ σκεφτόμουν να το πάμε κάπως αλλιώς. Δηλαδή, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Ναι, θα το στη συνομιλία σας. Θα το ακούσει. Θα το ακούσει. Τώρα πια θα το ακούσει. Παλιά, αν θυμάσαι, είχε γίνει σκοτωμός για το κάτι. Είχαμε σκοτωθεί. Το αυτό το κάτι. Το τραγούδι, ναι. Δεν το λέω, θα το πεις, δεν το λέω, θα το πεις. Νομίζω ότι λοιπόν... στην αρχή δεν είχε το σκηνά στο στίχο και τον βάλατε μετά. Τον ή κάνω είχε λάθος. Από την αρχή ήταν. Α, τον είχε το σκηνά. Εννοείται, εννοείται. Απλά έχω αντίρρηση στο επίμαχο, στην επίμαχη. Ξέρεις. Φράση, ναι. Πώς το μέγεθος. Το οποίο άκου να σου πω όμως τι μου έκανε. Για να είμαστε τώρα και πολύ ειλικρινείς, άκουτα Φίβο, άκουτα. Λοιπόν, δεν τα είπε αυτά στο Ρυθμό, αλλά στα λέω τώρα εγώ. Ναι, πες μου. Τότε λοιπόν είχα πει ότι και στο στούντιο αρνιόμουν πεισματικά να πω τη συγκεκριμένη φράση. Οπότε λοιπόν την είπα μετά από 700 φορές, την είπα ψιθυριστά και την άρπαξε. Το είπα για να μην το πω, για να μην γραφτεί. Αλλά γράφτηκε. Κάτσε και εσύ τώρα με τρελάνες. Πώς το πες να μην γραφτεί αφού το πες? Δεν ήξερες ότι σε έγραφε. Σε ήξερες ότι είπα δεν το λέω. Είπα δεν το λέω. Καλά μην το πεις. Δεν θα το πω. Μετά όμως από. Αλλά πες το λίγο να ακούσουμε πώς θα είναι, ρε παιδί. Έτσι λοιπόν. Και το βλέπουμε μετά και το αλλάζουμε. Έτσι. Και αρχίσαμε. Κάναμε τηλέφωνο στο Φίβο. Εγώ έκλαιγα πολύ. Τι? Δεν το λέω, ναι. Όχι, αποκλείεται. Ναι. Και τι να σου πω, παιδάκι μου, είσαι δηλαδή πραγματικά. Γιατί έκλαιγε? Γιατί δεν ήθελα να το πω. Μα δεν ήταν κάτι κακό. Ήταν χιουμοριστικό. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν το είδα. Θεωρούσα ότι δεν μου τέριαζε. Τώρα εξηγείτε γιατί σταμάτησαν με το Φίβο. Αφού το κάταν το τελευταίο τραγούδι. Μετά από εκεί είχαμε αγκαλιές, φιλιά, όχι, είμαστε εντάξει. Έλα, εντάξει, είμαστε εντάξει. Ναι, και έτσι σταμάτησαν. Νομίζω ότι ο Φίβος με θεωρεί αρκετά εκνευριστικό κορίτσι. Αλλά εντάξει. Ότι χώνεσαι εννοείς στα πόδια του και στη δουλειά του και έχεις... Μα γίνεται όμως να μην έχω άποψη, είναι δυνατό. Συγγνώμη, τι η έρκυπη, μισό όμως, ότι φεύγεις. Είναι αυτό. Είπες για την Κέντη, τι έχεις ετοιμάσει τώρα εδώ, τι είναι αυτό? Μου σοκολάτας. Έμαθα ότι είναι ένα από τα αγαπημένα σου. Είναι γλυκατζού, όντως. Είναι πολύ γλυκατζού. Το κρασάκι που πίνουμε γιατί έφερε τώρα άλλο χρώμα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ροζέ, ταιριάζει απόλυτα με τη μους μας. Αυτό είναι ροζέ. Ναι.
Παιδιά, είμαι τόσο άσχετο σωματικά, αλλά έχουν όλα πολύ ωραία γεύση άτιμα. Λοιπόν, τι είναι εκτιμά? Τίμα μουσών. Τίμα μουσών. Και του λέμε στην υγεία σου. Στην υγεία σα. Καλή απόλαυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άρα, ετοιμάζεται ήδη κάποιο επόμενο single, μπορεί να μου πει κάτι γι' αυτό ή όχι? Θέλουμε τον Ιούνιο, πρώτο Θεό, αν προλάβουμε, τραγούδια μου παλιά να τα τραγουδήσω με αγαπημένου συναδέλφου. Τραγούδια του Φίβου. Όμω, θα τα κάνουμε ντουέτο. Δικά σου μόνο? Ναι, και θα τα κάνω ντουέτο με αγαπημένου συναδέλφου. Άρα, άρα ο δίσκο θα έχει αυτό. Και θα έχει και τραγούδια καινούργια που είμαστε τώρα στο στούντιο και πυρετωθώς γράφουμε. Και αυτό θα κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, από την Panic Records, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Που είναι η καινούργια εταιρεία. Θεωρώ, επειδή σε ξέρω όλα αυτά τα χρόνια, ότι είσαι μια τραγουδίστρια η οποία δεν έχει, επίτρεψε μου τη λέξη, κολώσει να πειραματιστεί και σε διαφορετικά πράγματα. Αν σου ζητήσω να θυμηθείς μια δύσκολη στιγμή αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια, μπορείς να μου πεις κάποια? Ναι, βέβαια, πέρασα δύσκολα μετά από αυτά τα πειράματα που τα είπες εσύ και τρόμαξα. Γιατί? Γιατί ξαφνικά έπρεπε να επαναπροσδιορίσω ποια είμαι. Okay. Αυτό το πράγμα με τρόμαξε, με απογοήτευσε και λέω τώρα αλήθεια. Αλήθεια συμβαίνει αυτό. Ότι έπρεπε να πεις πάλι στον κόσμο ποια είναι και τη γαρμπή, να συστηθείς. Όχι στον κόσμο, με τον κόσμο μια χαρά. Με το κύκλωμα και με... Με τους επιχειρηματίες. Okay. Και μόσους κινούνται γύρω-γύρω από εμάς. Ναι. Έτσι. Έπρεπε να πω, μα ρε παιδιά, εγώ γιατί να το κάνω αυτό, εγώ που είχα κάνει, ξέρεις, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ κακό να το λέει κάποιος. Εγώ κάποτε που είχα κάνει αυτό το, δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο, αλλά χρειάστηκε να το πω και να το νιώσω μέσα μου ότι άλλαξε, περίμενα ότι αυτή η αποχή που ο κόσμος για μια περίοδο δεν με άκουγε και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί δεν μπορεί να συνέχεια κάθε σεζόν να είσαι, ας πούμε, επί των επάλξεων. Κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να ηρεμήσεις, για να ηρεμήσει και ο κόσμος λίγο από σένα. Θα συμφωνήσω με σένα, αλλά δεν το κάνουν αυτό όλοι. Ο καθένας έχει διαφορετική σε αυτό. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να ξεκουράζεται και να ξεκουράζει και το κοινό του. Άλλοι όμως θεωρούν, το βλέπω, καλλιτέχνες, ότι πρέπει κάθε τρεις μήνες να έχουν ένα νέο single και συνέχεια να απασχολούν την επικαιρότητα. Εγώ λοιπόν δεν είμαι από αυτούς. Όταν λοιπόν ξαναγύρισα, τα χάσα. Λέω ότι μου έκανε κακό και όχι καλό. Το ότι δηλαδή απήχα και ότι θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουν και επιχειρηματίες όσο είναι ένας αφάγωτος καλλιτέχνης, έχει ο κόσμος να τον δει πάρα πολύ καιρό, τον αγαπάει, θέλει να τον δει, είδα μια παγωμάρα. Okay. Πάει, πέρασε αυτό. Εντάξει, προφανώς και πέρασε. Πάει, πέρασε. Το διαχειρίστηκες με ψυχραιμία και βρήκες τον τρόπο σου. Με ψυχραιμία. Και την επιτυχία και την αποτυχία, πάντα την αντιμετωπίζουμε ψύχρεμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα που δεν σε αφορά και ίσως σε αφορά, ενώ γιατί έχει συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος αυτές τις μέρες. Αν έχεις μάθει για το σχήμα που ήταν ο Νότης Φακενάκης μαζί με την Πάολα. Ήταν φέτος το χειμώνα μαζί. Και στο λέω αυτό, στον αναφέρω, γιατί εσύ συνεργάστηκες πέρσι με τον Νότι, αν θυμάμαι καλά. Και πέρσι και πριν από κάποια χρόνια. Και πριν χρόνια, βεβαίως, δεν ήταν η πρώτη φορά. Απλά έχω το φρέσκο στο ακροτήρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ωραία. Ναι. Έμαθες ότι η Πάολα έβγαλε μια ανακοίνωση, στο λέω αν δεν το ξέρεις, πριν από μερικές μέρες, όπου λέει λίγο πριν τελειώσει η σεζόν, τους είχαν άλλες δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Έλεγε ότι αποχωρώ γιατί δεν μπορώ άλλο να ανέχομαι τις ιδιοτροπίες του Νότι Φαγιανάκη. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ τι εμπειρία έχεις από τον Νότι. Αυτό που ξέρω για τον Νότι. Και το έχω ξαναπεί και τις δύο φορές, ήταν για μένα από τους πιο ευγενικούς άντρες που έχω δουλέψει μαζί τους. Πολύ ευγενείς. Κύριος. Δεν είχατε κανένα θέμα στη συνεργασία. Okay. Ούτε μισό. Κανονίσαμε από την αρχή ποιες είναι οι ώρες μας, πότε θα βγαίνει ο ένας, πότε θα κατεβαίνει ο άλλος. Όλα. Όλα τα τηρήσαμε και οι δυο μέχρι το τελευταίο λεπτό και είχαμε το καλησπέρα μας. Την αγκαλιά μας, τα φιλιά μας. Αγκαλιά και φιλιά ακούω. Αγκαλιά μάλιστα. Και φιλιά, καλλιτέχνη μου, αγάπη. Πρέπει να σε αγαπάει ο Νότης, αγκαλιά και φιλιά. Βεβαίως, γιατί όχι. Πώς είναι έξω ο κόσμος, τι γίνεται, πώς είσαι σήμερα, δύο κουβέντες. Δεν είπα ότι. Αυτό είναι το απόλυτα επαγγελματικό, μια χαρά. Ως πραγματικά είναι σωστό αυτό. Ζεστός όμως μαζί μου, ζεστός και πάρα πολύ ευγενικός. Δεν είχαμε ποτέ, ούτε την πρώτη φορά ούτε τώρα, από τη στιγμή που ξεκαθαρίσαμε ποιος είναι ο ρόλος του καθένα, δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Αυτό έζησα μαζί του και αυτό πρέπει να πω. Πρέπει να πω την αλήθεια. Τώρα, θεωρώ ότι ο καθένας, ο χαρακτήρας μας. Μπορεί και να αλλάζει ανάλογα με τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Προφανώς. Άλλη είμαι εγώ, άλλη είναι η Πάολα, άλλος είσαι εσύ. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβει. Λοιπόν, θέλω να σε πάω μερικά χρόνια πίσω. Πότε ήταν η Eurovision? 93. Αρκετά χρόνια πίσω. Λοιπόν, το ξέρεις ότι έχεις ένα ρεκόρ
στο κομμάτι της Eurovision. Τι λες, να μην το ξέρω. Μπορεί και να μην το ξέρεις και να σου κάνω εγώ τον έξυπνο τώρα. Και το πληροφορήθηκα και αυτό τα τελευταία χρόνια. Α, το μάθες και αυτό σχετικά πρόσφατα. Λοιπόν, παιδιά, η Κέτι Γαρμπή κοιτάζει το φακό την περιβόητη εκείνη βραδιά της Eurovision για 43, καλά δεν λέω, για 43 δευτερόλεπτα με αυτό το απίστευτο βλέμμα. Πραγματικά, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία παρεμβολή. Είναι εκεί η Κέτι και ο φακός την ακολουθεί χωρίς να δείχνει τίποτα άλλο για 43 δευτερόλεπτα. Απίστευτο. Και αυτό είναι τύπου ρεκόρ, νομίζω μέχρι σήμερα δεν το έχει σπάσει αυτό κάποιος. Έτσι νομίζω, εντάξει δεν είμαι τόσο γεροφάν, αλλά έχω ενημερωθεί. Αν και είναι παλιό αυτό τώρα, είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα χρόνια σου έχει ξαναγίνει πρόταση να πας. Ναι, βέβαια, κάθε χρόνο. Πλάκα κάνεις. Τι κάθε χρόνο. Αν είναι πολλά από το 93, όχι εντάξει. 10 χρόνια σίγουρα. Ας πούμε, κάποια εντάξει, χρόνια όχι. Ναι. Ναι. Και. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να πηγαίνουν πιτσιρίκια της εποχής. Και δεν μπορώ να σου πω ότι βρήκα και ένα τραγούδι που είπα Χριστέ και Παναγία, αυτό πρέπει να εκπροσωπήσω με αυτό, ας πούμε, τη χώρα μου. Okay. Αλλά θεωρώ ότι η Eurovision είναι για τα πιτσιρίκια. Είναι πιο πολύ για τους πιο νέους καλλιτέχνες. Ναι, ναι, ναι. Εσένα θεωρείς ότι σε ωφέλησε τότε. Το λέω γιατί ήσουν αγνωστή, καλά δεν λέω. Επειδή ήταν ένατη η θέση, με ωφέλησε. Αν ήταν πιο κάτω, νομίζω ότι δεν ότι... Ναι, πήγε καλά γιατί ήταν top 10. Σε χρεώνει ο κόσμος. Όταν είσαι ένας καλλιτέχνης φτασμένος, σε χρεώνει που παίρνεις την πλάτη σου τη χώρα και δεν την πας πιο. Σε εκείνη λοιπόν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή θεωρείς ότι σε έχει ωφελήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομμάτι και την Γαρμπή Μαμά. Θέλω να μου πεις πώς είναι η σχέση σου με τον ιό. Είσαι υπερπροστατευτική, είσαι από πάνω, είσαι πιο cool. Εντάξει, τώρα πώς είναι 19, οπότε έχει μεγαλώσει, δεν το συζητώ. Αλλά γενικότερα θέλω να μου πεις πώς είσαι μαζί του. Εγώ είμαι απόλυτα ερωτευμένη με τον Δημήτρη. Νομίζω τώρα που μεγάλωσα δεν του πολύ αρέσει αυτό. Ναι, λογικό. Ναι. Εντάξει. Προσπαθώ όσο μπορώ να σέβομαι τα θέλω του. Την ελευθερία του. Απλά εντάξει, ανησυχώ πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Παρόλο που είναι ένα σοβαρότατο παιδί και δεν μπορώ να πω ότι φοβάμαι. Φοβάμαι τους άλλους, δεν φοβάμαι τον Δημήτρη. Είναι παιδί μαζεμένο. Δεν είπα ότι είναι κανένα μαμόθρευτο, αλλά είναι παιδί μαζεμένο και ακόμα κάτω από τις φτερούγες της οικογένειας. Από τους δύο, ποιος είναι πιο αυστηρός, εσύ ή ο Διονύσης μαζί του με τον Δημήτρη? Εγώ, σαφώς. Όπως όλες οι μαμάδες είναι πιο αυστηρές. Είναι δηλαδή πιο φίλος με τον μπαμπά. Ναι. Αλυτεύουν, ας πούμε, τις παρέες εισαγωγικά κτλ. Ναι. Και εσύ σε παίρνει το ρόλο το πιο αυστηρό. Το κακό. Όπως γίνεται πάντα. Καλά, το κακό και εσύ, τέλος πάντων. Ναι. Ελέγχεις, δηλαδή, για παράδειγμα, τι κάνει. Δηλαδή, το τσεκάρεις μέσα στην ημέρα, πού βρίσκεται, τι κάνει κτλ. Το τσεκάρω, αλλά το τσεκάρω διακριτικά. Πες μου κάτι, πώς θα αντιδράσει όταν θα σου φέρει μία κοπέλα στο σπίτι? Έφερε και φρόντισε ένα μήνυμα, μα εκεί. Ωραία. Το έκανε αυτό. Κάποια στιγμή, λοιπόν. Σου λέει, όχι. Κάποια στιγμή, κατάλαβα. Κάποια στιγμή, μα βοήθησε τώρα πολύ. Κάποια στιγμή όμως θα φέρει. Και εσύ θα τη δεις, σου λέω ένα αποθετικό τώρα. Δεν θα σου αρέσει και πολύ. Ναι. Τι θα κάνεις, θα το πεις ή θα τον αφήσεις έτσι να κάνει αυτό που θέλει? Δεν θα του το πω γιατί έχει δικό του Θεό ο Δημήτρης. Δηλαδή δεν συμμερίζεται τα κολλήματά μου. Ναι. Κάτι κολλήματα ξέρεις τι θέλω να είναι έτσι, να είναι αλλιώς. Δεν τα συμμερίζεται αυτά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το κορίτσι να τον λατρεύει. Άρα λοιπόν, αν έβλεπες μια κοπέλα από εσένα δεν σου άρεσε. Εξωτερικά λόγο, μιλάς τώρα. Ναι. Ναι. Τι άλλο. Μπορεί να μας αρέσει και κάτι στη συμπεριφορά. Αλλά ο ίδιος να είναι ερωτευμένος τρελά. Εσύ ναι. Να βλέπεις κάτι που δεν σ' αρέσει σε αυτή την κοπέλα, οτιδήποτε, δεν το εστιάζω έξω μέσα. Μου λες ότι θα το πεις, θα τον αφήσεις. Κάνω μούτρα. Καταρχάς παίρνω κιόλας εγώ το ερέθισμα γιατί είχες παίξει και στις πεθερές του Μέγκα. Έτσι. Γι' αυτό το παιδί δεν έφερε το κορίτσι όταν γιατί είχε δει εγώ. Το σύριαλ και σου λέει Παναγία. Εντάξει, εκεί ήσουν άλλοι. Τι πεθερά ήσουν εκεί? Πεθερά από το Κολωνάκι. Κολωνακιώτησα. Η Αθηναία πεθερά. Α, η Αθηναία. Και άρα έχεις και πιο. Ήσουν λίγο πιο αριστοκρατική. Αλλά Δημήτρης, Κέτι, όλα όπως ακριβώς είναι. Παναγία. Τραγουδίστρια, ναι. Δημήτρη, αγόρι μου, αν μας βλέπεις αυτή τη στιγμή, κράτα μακριά τα κορίτσια από το σπίτι. Για μερικά χρόνια ακόμα. Κάποια στιγμή θα συμβεί. Κάποια στιγμή θα συμβεί, Παναγία μου. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάποιο που θα τον λατρεύει και θα πέφτει στα πατώματα γι' αυτόν. Αυτό δεν θέλουν όλοι οι γονείς. Τι άλλο δηλαδή μπορείς να θέλεις? Κάποιον να αγαπάει το παιδί σου. Αν επιλέξει το παιδί να είναι έτσι ή αλλιώς, τι να κάνουμε τώρα? Πόσα χρόνια γάμου μετράς με τον Διονύση? Είμαστε μαζί παντρεμένοι από το 97. 22 χρόνια κλείνουμε τώρα, το Μάιο. Μάιο. Είχα έρθει στο γάμο, το θυμάσαι? Δεν σε θυμάμαι, αλλά εντάξει. Για να το λες, το έχεις έρθει. Αχ, Παναγία μου. Είχα κάτσει και απέναντί σου και παιδιά, η Γαρμπή.
Μωρό εσύ, βέβαια. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε το χιούμορ αυτής της γυναίκας. Είναι απίστευτο. Θεωρώ ότι είναι του χαρακτήρα της το νούμερο ένα. Η Κέτη δεν υπάρχει, δεν αφήνει ατάκα να πέσει κάτω. Φτάνω λοιπόν εγώ στο γάμο. Πού ήταν στο Νάσουιτζι, εκεί φάμε λάθος. Νάσουιτζι. Λοιπόν, και γινόταν χαμός από κόσμο. Χώνομαι εγώ μπροστά έτσι για να δείξει ότι ήρθα και τα λοιπά. Κάνω έτσι μικρούλης και όλα έτσι, κάνω έτσι και τα λοιπά. Έτσι όπως σε κάθε λοιπόν η Κέτη στο μυστήριο, κάνει ένα. Τύπου. Τύπου, ας πούμε, ότι ευτυχώς που ήρθες γιατί θα. Τύπου, μπράβο που ήρθες. Λοιπόν, όσο να πάρω παρουσία που ζεις. Τέτοια είμαι. Όντως, έτσι, κανονικά. Δεν θα επεκταθώ στο Διονύση, γιατί νομίζω το κάνουν όλοι και είναι προφανές ότι υπάρχει τεράστια αγάπη ανάμεσά σας. Θέλω απλά να μου πεις, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μείνει ένα ζευγάρι μαζί όλα αυτά τα χρόνια με πραγματική αγάπη, θέλω να μου πεις ποιο είναι πραγματικά το νούμερο ένα μυστικό, συστατικό για να κρατήσει μια σχέση. Καλά, είναι λογικό μετά από τόσα χρόνια να σιγά σιγά να χάνονται τα στοιχεία αυτά. Της καψούρας λες. Της πρώτης. Της καψούρας. Εγώ το καψούρα, ναι, το λέω στην, ναι, αρχή. Καψούρα, δηλαδή, είναι καψούρα. Είναι καψούρα, είναι, ναι, υπάρχει όλο αυτό το μυστήριο, το φλερτ, το κυνηγητό, όλα αυτά. Σιγά σιγά, με την καθημερινότητα που είναι οδοστρωτήρα σαφώς για όλους μας, αυτά τα πράγματα σιγά σιγά χάνονται. Θέλει να είσαι με τον άλλον. Θέλει να τον σέβεσαι. Δηλαδή, όσο και να τσακωθεί, γιατί εντάξει, είμαστε και δύο πολύ δυνατές προσωπικότητες και τσακωνόμαστε. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο σε αυτά που λες. Δεν μπορείς να λες οτιδήποτε. Η καψούρα θεωρώ ότι φέρνει πολλές φορές και ζήλια. Mm. Ζήλια υπάρχει μεταξύ σας. Υπάρχει σήμερα. Νορμάλ. Βέβαια, δεν θέλω να χάσω τον άνθρωπό μου, ούτε και εκείνος θέλει να με χάσει. Είμαστε καλά. Είναι νορμάλ όλο αυτό το πράγμα. Γιατί μου λες ότι η καψούρα στην ουσία δεν υπάρχει σήμερα, αλλά η ζήλια μου λες ότι υπάρχει. Γι' αυτό. Τώρα, ας πούμε, δεν υπάρχει καψούρα. Ξέρεις, αυτό που λένε ότι γίνεται η σχέση μετατρέπεται σε αγάπη, αυτό δεν υπάρχει. Γιατί? Δεν μετατρέπεται το σεξ σε αγάπη. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Ειδικά μες στον εγκέφαλο της γυναίκας. Δεν υπάρχει όμως σεξ αυτό. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Α, ναι. Δεν υπάρχει όμως αυτό, το έχω δει στο γαϊδαρό μου. Οπότε είμαι λίγο πιο cool και το θεωρώ δεδομένο και γι' αυτό το λέω. Όχι, αυτά τα δύο για μας, δεν ξέρω για εσάς τα αγόρια. Για μας μες στο κεφάλι μας είναι ένα πράγμα. Αλληλένδετο. Απόδειξη ότι όταν νιώσουμε ότι ο σύντροφός μας δεν μας αγαπάει, ας πούμε, κάτι δεν πάει καλά, μούτρα. Γυρίζουμε την πλάτη και το πρώτο που την πληρώνει είναι το σεξ. Συμφωνεί. Βεβαίως και συμφωνώ. Άρα υπάρχει καψούρα λοιπόν από την αρχή. Είναι σαν να μου λες, εντάξει, δεν είναι το πρώτο που γνωρίζεις με τον άλλο, αλλά υπάρχει λαχτάρα. Δεν είπα αν υπάρχει λαχτάρα. Φυσικά και υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το πρώτο που πέφτεις έτσι, ξερός. Αυτό είπα ότι δεν υπάρχει. Καλά περνάνε στο γαρμπόσπιτο. Γαρμπόσπιτο. 22 χρόνια γάμου δεν έχει αλλάξει τίποτα, σαν την πρώτη μέρα. Γαρμπόσπιτο, ούτε καν σχοινόσπιτο. Είναι δύο τα αγόρια. Όχι, αν είχα το σχοινά εδώ, θα έλεγα σχοινόσπιτο. Είμαι χαζός, τιμάω τον καλεσμένο. Γαρμπόσπιτο λέω τώρα. Άμα φύγει από εκεί. Άρε ψάρια, δεν θέλω να εκφράσω. Τα ψάρια, ναι, λύσονται, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό. Σε ξέρω. Συγγνώμη, δίδυμο δεν είσαι. Ναι. Διπλή είσαι και εσύ, μην μιλά. Τι τη σχέση είσαι μεταβλητή. Είσαι διπλή εσύ, διπλό και εγώ, μην μιλά καθόλου. Τα ίδια είσαι με μένα. Καλά, 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 καλά. Πες μου κάτι, σε ένα φίλο, τι εκτιμάς? Το χιούμορ του πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Και το να μπορεί να γίνεται θυσία, δηλαδή να τρέχει όταν τον χρειάζομαι. Και να μου λέει και την αλήθεια, κατάμουτρα, ακόμα και αν ξέρω θα νευριάσω. Ο κύριος που θα έρθει τώρα μέσα, για να καταλάβω, έχει χιούμορ ή γίνεται χαλή να τον πατήσεις, όπως είπες? Για να έρθει μέσα ο Χρήστος Μενιδιάτης, παρακαλώ πολύ. Αγοράκι μου εσύ. Άκουγες τι έλεγε πριν, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πόσο ψηλός, τι ύψος έχεις? Είμαι σίγουρος ότι λέει καλά λόγια, έτσι. Θα σου πω τι έλεγε. Για σένα δεν θα πω καλά λόγια. Το καλύτερο παιδί της δουλειάς μου είναι αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο παιδί. Χρήστο μου, ο Άλση έχει φτιάξει ένα τρομερό γλυκό. Γεια σου, Άλση. Καλώς σας βρήκα. Το βλέπω, το βλέπω. Είναι υπέροχο γλυκό, βέβαια. Η Κέτη θα κοιμάσαι. Δεν έχει ακουμπήσει, γιατί δεν έχει φάει? Με το πρώτο κάτ που θα κάνει, θα το φάω όλο. Αλλά τώρα μου... ξέρει, τύπου ότι. Το κάνει, το παίζει, ωραία. Και σιγά μην μείνω σε αυτό μόνο. Θα σου βάλει ο Άλση τα περάκια το σπίτι. Καταρχήν στα αγγλικά έχουμε τεράστια δυναμία. Και η Κέτη και εγώ. Έχουμε. Πάντα στην τσιάντα τη μέσα υπάρχει ένα μικρό ζαχαροπλαστείο. Θα σου βάλει μια σοκολάτα. Θα σου δώσει κάτι. Όλοι οι Κοιτάξτε. Μάλλον είναι μυστικό. Κοιτάξτε πόσο διαφορετικές είναι οι γυναίκες. Η Κέτη Γαρμπή έχει γλυκά στην τσάντα της, η Ναταλή Γερμανού έχει χάπια.
Δηλαδή, έχω ημικρανία, έχω κάτι. Τι, ημικρανία είναι το εύκολο. Γιατί για ημικρανία έχω και εγώ η αλήθεια στην τσάντα μου για πονοκέφαλο. Κάτι ρευματικό, κάτι άσχετο, ρε παιδί μου. Μα δεν φαίνεται να τελειώσει το κουβαλάει κάπου. Θα σου πει κατευθείαν αγάπη μου, εδώ είναι το δύο. Όχι, να σου πω, είναι καλό αυτό γιατί είναι γειτόνισσα. Και τα, πώς το λένε, τα έχω όλα. Δεν να πει, ναι, εντάξει. Δεν το ζητώ. Πε μου λίγο με το Χρήστο, λίγο ξεπλάγιν. Διότι δεν ήξερα καταρχάς ότι κάνετε παρέα. Έχετε γνωριστεί πότε? Δεν κάνουμε. Έχουμε γνωριστεί σχετικά πρόσφατα. Έτσι, εντάξει, είναι καινούριο χρόνο. Okay. Πολύ καινούριο. Δίδυμο. Ναι. Η δίδυμη με δίδυμο ταιριάζουν. Όχι, βεβαίω. Μια χαρά ταιριάζουν. Έχουμε χιούμορ. Είμαστε... Δεν χρειάζεται να γνωρίζονται πολύ καιρό για να γίνουν φίλοι. Ισχύει αυτό. Μπορεί να γίνει κολλητό με κάποιον σε τρεις μήνες. Ουσιαστικά πριν δύο χρόνια γνωριστήκαμε. Στη συνεργασία μας τότε στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον Βασίλη Καρά. Στην αρχή ξέρεις όταν εγώ προσωπικά είχα κάποια κολλήματα. Δηλαδή, έχεις δίπλα σου απέναντί σου μια γυναίκα σαν την Κέντι Γαρμπή. Είναι αυτό που είναι, είναι και μάνα, είναι και σύζυγος. Ξέρεις, και η πλάκα έχει και τα ωριά της και το χιούμορ. Εσύ, πρέπει να είναι. Μέχρι με κότσι, τύπου. Όχι, όχι, εγώ περίμενα. Ακούς. Και το ίδιο πιστεύω. Πού να ξέρες, και... πού να ξέρες. Ποια δίπλα σου. Αλλά μόλις κατάλαβα ότι έγινε αποδεκτός από την Κέντι και με κατάλαβε τι άνθρωπος είμαι. Κατάλαβα και εγώ τι άνθρωπος είναι. Από τότε έχουμε δέσει. Μένουμε και σχετικά κοντά. Πίνουμε τα καφεδάκια μας μαζί. Α, ωραία. Βέβαια, βέβαια. Πολύ, πολύ. Μιλάμε για τη δουλειά. Πολύ. Αυτό είναι το καλύτερο παιδί της δουλειάς μας. Παρόλο που είναι πρωινός τύπος και δεν έχει καμία σχέση με τους ανθρώπους της νύχτας, μάθαμε τώρα να λέμε το καλύτερο παιδί της δουλειάς. Είναι γενικά και στη μέρα και στη νύχτα, αλλά εντάξει. Παίρνω συμβουλές πολλές και όσο αφορά και τους γιους. Γιατί η Κίτη έχει έναν, τον αγαπάει, τον υπερλατρεύει. Σε βαθμό που του λέω μερικές φορές, άσχη το παιδί λίγο, ρε παιδί μου, ελεύθερα. Το λίγο να. Το άνοιξε το στόμα, γιατί αγάπη. Γιατί πριν μου το έπαιζε ότι η Λάρτς και τον αφήνει να κάνει ό,τι θέλει το Δημητράκι. Εγώ δεν το πιστεύω. Το Δημήτρη. Ποτέ. Δεν είμαι σίγουρο. Ξέρετε τι ρώτησα πριν. Αν έφερνε μια κοπέλα που δεν τη αρέσει, τι θα έκανε και μου απαντάει. Θα την άφηνα, τον άφηνα να κάνω ό,τι θέλει. Από τον τρόπο όμως που το είπε, κατάλαβε ότι κάτι τέτοιο. Κατάλαβε ότι ούτε καν. Ήταν βροντί για το εξομολογητήριο αυτό, ξεκάθαρα. Καλά, καλά. Τι ήταν αυτό που σου έκανε εντύπωση στην Κέντι, όταν τη γνώρισε λίγο καλύτερα, γιατί στην αρχή φαντάζομαι εντάξει, γεια σας κυρία Γαρμπή κτλ. Ναι, ναι, ναι. Μετά που γίνατε έτσι πιο φίλοι. Το πόσο ανοιχτό άνθρωπο είναι, το πόσο καλό καλό. Large. Ναι, πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ δοτική. Ξέρετε, δηλαδή, επειδή είναι δοτική, στα δίνει όλα. Μόλι καταλάβει, βέβαια. Κάνει τα πειραματάκια της στους ανθρώπους που έχει γύρω της. Δηλαδή, για να ναι, ακούσω. Περιμένει. Δεν, να σου πω κάτι, συγγνώμη, είναι καταρχάς, πολύ λογικό. Καταρχάς. Όχι πειράματα, περιμένει, σε εξετάζει. Και έτσι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, μια μάνα, μια σύζυγος. Έτσι πρέπει. Και έτσι κάνεις με το δικό σου τρόπο όμως. Αλλά μόλις, δεν θέλει πολύ, μόλις την κερδίσεις. Τελείωσαν. Το τεστάρισμα μπορώ να το καταλάβω αυτό που σου έκανε. Όχι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ακούς, σε κοιτάει, περιμένει να δει τη συμπεριφορά σου. Πολλές συμπεριφορές δεν είναι αρεστές από όλους τους ανθρώπους. Κάτι που εγώ κάνω μια πλάκα, ένα αστείο. Κάνω σε σένα, μπορεί να το αποδεχτείς. Μια γυναίκα μπορεί να μην το αποδεχτεί. Δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένα γεγονότα. Και χαίρομαι που για μένα, ας πούμε, άνθρωποι σαν την Κέντι Γαρμπή, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να τον δώσω στον συνάδελφό μου. Ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα, κάνουμε την ίδια δουλειά. Εγώ μπήκα στον χώρο σχετικά αργά, μετά το 2000, όταν ήδη είχε δημιουργηθεί. Πότε ξεκίνησε το 2000? Δυσκολευτικά το 2004. Και στα live 2000. Ναι, ναι, ακριβώς. Okay. Δηλαδή, εγώ με τραγούδια με την Κέντι Γαρμπή χόρεψα, πρωτοερωτεύτηκα. Συγκινήθηκα. Αυτό μου λένε πάντα, μεγάλωσα με τα τραγούδια σου. Καλά, δεν το λέω και ακούγεται λίγο. Αυτό το λέμε και για πλάκα πολλές φορές. Για να κάνουμε καλή. Ναι, προφανώς, ισχύει. Εγώ θεωρώ ότι η Κέντι έχει για μένα ένα από τα top albums της δισκογραφίας στον τομέα του. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου album σου? Το Ευαισθησίες. Είναι ένα album πλήρες που έχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι, ξέρω εγώ, 12 τραγούδια και πόσα έχει, είναι όλα singles. Είναι όλα δηλαδή, πώς το λένε, hits. Και το υπέροχο αυτό εξώφυλλο, αυτό το artwork που ήταν για την εποχή του επίσης κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Οπότε είναι πολύ λογικό να λες αυτό το πράγμα, λέει μια γυναίκα η οποία έχει στιγματίσει τόσο έντονα. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω και εσένα αυτό που ρώτησα πριν την Κέντι. Ναι. Ξέρεις, φαντάζομαι, για την Παόλο ότι έφυγε από το σχήμα που ήταν με τον Νότι Σφακιανάκη. Θέμη τον μπουφάν μου. Γεια σας! Γεια σας! Θέμη, πάλι με φέρνεις σε περίεργη θέση, δηλαδή. Τι έπαθες τώρα? Γεια σας! Γεια σας! Θέμη μου, καλησπέρα. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Αλήθεια. Ναι. Ξέρεις, πήγαινα σε ένα ραντεβού και ξέχασα το μπουφάν μου χτες εδώ και ήρθα να το πάρω και πάλι. Μήπως το κάνεις επίτηδες, δεν ξέρω. Γεια σας! Είμαι η Τζίαν. Γιατί χάρηκα πολύ. Η Τζίαν είναι η γειτόνισά μας, η οποία μας βλέπει. Και όνομα η Τζίαν, σκίζει. Θα μπορούσε να καθίσει πάλι μόνο. Κατάλαβες, δεν έχω μόνο την Γερμανού γειτόνισσα, έχω και την Τζίαν, η οποία βλέπει, θα κάρει από απέναντι.
Θέλεις, για τον μπουφάν της, νομίζω. Είμαι στη δίαιτα. Ήθελα να πάρω τον μπουφάν, αλλά τώρα που το ξανασκέφτηκα, νομίζω ότι θα... Πάντα κάτι ψάχνει για να καθίσει. Έλα, ό,τι είναι να πεις. Τι κάνετε, τι κάνετε. Γιατί να φανάζω. Α, δεν θες να δεις κάτι. Για μένα ήρθες. Ήρθες να δεις τι κάνω. Ήρθα να δω τι κάνεις, να πάρω τον μπουφάν, να μου πεις αν είμαι ωραία, γιατί έχω ρωτήσει. Είσαι κούκλα, είσαι εκθαμβωτική σήμερα. Είσαι πιο ωραία από άλλες φορές. Αλήθεια στο λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πιο κόκκινη σήμερα. Είναι πιο έντονο το χρώμα σου. Τώρα δεν κοκκινίζω κιόλας. Θέλω να κάνω μια ερωτησούλα. Μπορώ έτσι. Βεβαίως. Μπορώ. Και τι, μπορεί να σε ρωτήσει κάτι η αδιάκριτη γειτονισσά μου. Τώρα την κοίταξε. Τώρα την κοίταξε. Όπως κοίταξε εσένα, όταν είχε έρθει στο γάμο. Ακριβώς. Ή όπως κοιτούσε τις πεθερές του Μέγκα. Κοίτα, αφού είναι καταφατική. Είναι η ελληνική ταινία η φοβερή ότι αυτό το μπουφάν πόσων ερωτήσεων είναι. Μία ερώτηση. Έλα, κορίτσι μου, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς τα καταφέρνει εκτός το ότι είσαι καταπληκτική τραγουδίστρια. Με την καριέρα στα πας περίφημα από ό,τι βλέπουμε, πώς μπορείς και συγχρονίζεις γάμο, οικογένεια, καριέρα. Αγαπάω τον άντρα μου, το παιδί μου, τους φίλους μου, τη δουλειά μου. Οπότε λοιπόν όλα χωράνε μέσα εκεί. Και τον εαυτό μου, σίγουρα, οπότε βρίσκω χώρο και χρόνο για όλα μέσα στη μέρα. Άντε, θα φύγω εγώ γιατί έχω ραντεβού. Το καλό. Φιλάκια, φιλάκια. Να πέρα, 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 δεν σου λέω. Να περάσει καλά που πας. Φιλάκια. Μουά. Γεια σας. Yes, να είσαι καλά. Κάτι πήγα να ξεκινήσω πριν μπει η GM μέσα. Θα επανέλθω σε λίγο, διότι θέλω να αρπάξω τώρα την Κετούλα. Είσαι έτοιμη, πώς είναι ψυχολογικά. Όχι, όχι, τι θέλεις. Τι θέλω. Τίποτα δεν θα με βάλεις μες στο κλουβί εκεί. Κλουβί, να σου πω, αυτό είναι προσβολή. Προσβολή. Δηλαδή, με μαντρώσει να σου πω εσύ τι. Εσύ είσαι κορίτσι της εκκλησίας, είναι ο ξαγνισμός σου. Ήρθα να σε ξαγνήσω. Εσύ θα με ξαγνήσεις. Ο Πάτερ Θεμιστοκλής. Ο Πάτερ Θεμιστοκλής. Το ψαράκι σου το αγαπημένο. Ναι. Με το πόσο καιρός πέρασε, μάλλον τι καιρός, λεπτά για να σε ρωτήσει τι ζώδιο είσαι με το που κάνετε με το καλύτερο. Τίποτα, επιτόπου το θέμα ήταν ακριβώς. Μόλις καριέρα. Καλησπέρα, Χρήστο μου, τι ζώδιο είσαι. Τι οροσκόπο έχεις, αυτά είναι τα βασικά. Και Τούλα, είσαι έτοιμη για το εξομολογητήριο. Υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσω. Φυσικά και όχι. Πάμε τότε. Εντάξει. Σίγω, κοριτσάκι μου. Μένεις εδώ. Εδώ, έτσι. Τρως όσο θες. Ό,τι τα λέμε σε λίγο. Θέλω να τσεκάρεις η φιλενάδα σου. Το δικό, το έχει το δικό μου. Ό,τι δικό σου. Θέλω να τσεκάρεις κατά πόσο είναι ειλικρινής η φιλενάδα σου στο ξυμολογητήριο. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι. Είναι σίγουρο ότι είναι. Την έδωσε στεγνά πριν, οπότε μια χαρά. Σε πιστεύω ότι θα περάσουμε ωραία μετά. Είπε κάτι για μένα. Δεν είπε. Για το Δημητράκι. Για πες μέσα. Εδώ. Μας βλέπουν παντού. Κέτι μου, πώς νιώθεις? Περιμένω, τελειώσει αυτό το πράγμα. Το μαρτύριο. Το μαρτύριο. Έλα τώρα, δεν είναι μαρτύριο στα μάτια. Έλα, είναι καταπληκτικό. Πλάκα έχει. Λοιπόν, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και θέλω να είσαι ειλικρινής. Μόνο αυτό θέλω και εγώ και οι συνεργάτες μου και οι τηλεθεατές και όλα. Θέλουμε την Κετούλα να πει την αλήθεια. Η Κέτι που αγαπάμε. Η Κετούλα μας. Θέλω να μου πεις, ξεκινάω. Αν ψάχναμε το ιστορικό αναζήτησης του τάμπλετ σου, του λάπτοπ σου, του PC σου, υπάρχει κάτι για το οποίο θα ντρεπόσουν? Όχι να ντρέπομαι, αλλά πολύ αστεία πράγματα. Δηλαδή? Και πράγματα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά να ψάχνω για την ορθομοριακή διατροφή, να πάω σε κάτι άλλο που έχει κάποια σχέση με αυτό και μετά από αυτό να με παραπέμψει στα παιχνίδια που ψάχνω κάτι επί τραπέζια. Αστεία και οξύμορα. Όντως διαφορετικά μεταξύ τους. Οξύμορα, okay. Τρελά. Αλλά σίγουρα όχι κάτι που να το κρύβες. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Φίβος. Το έδωσε σε άλλη τραγουδίστρια, όχι σε σένα, και το ζήλεψες. Και του είπες, αρε Φίβο, αρε Φίβο, αυτό ήταν δικό μου, ρε Φίβο. Τσα! Δεν μπορούσα να το πω τότε γιατί δεν συνεργαζόμαστε. Το θέλω να σε δω που το έχει πει η Δέσποινα και Δέσποινα το έχει πει και καταπληκτικά. Εξαιρετικό. Είσαι σε μία live εμφάνιση του Διονύση Σχοινά και βλέπεις μια θαυμάστρια η οποία είναι λίγο πιο άνετη μαζί του. Πολύ άνετη. Ναι. Πολύ άνετη όμως. Ναι. Λοιπόν, η Κετούλα, που όλοι αγαπάμε, ναι, τι ακριβώς θα κάνει? Δεν θα ξεκολλήσουν τα μάτια από το Διονύση. Αν εκείνος το χειριστεί καλά, όπως πρέπει δηλαδή, θα είμαι ψύχρεμη. Και θεωρώ ότι θα το χειριστεί καλά. Άρα εσύ δεν θα επέμβεις. Με σκέφτεσαι τώρα να... Εντάξει. Όχι.
Εξαρτάται πόσο μακριά θα είναι το κορίτσι, δηλαδή. Τι είναι αυτό τώρα? Βροντί. Ότι δεν την πιστέψατε, δηλαδή πιστεύετε θα ανέβαινε πάνω στη σκηνή. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν. Όχι, λέει, ίσως πιστεύω ότι μπορεί μετά να της έλεγες καλησπέρα. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Αγγελικούλα. Έλα λίγο, Αγγελική, να σου πω κάτι. Έλα λίγο να γνωριστούμε καλύτερα. Το έχω κάνει στο παρελθόν, εσύ το ξέρεις. Να πάρω ένα αλληλούια τώρα. Παραδέχτηκα. Θυμάσαι εσύ προσωπικά κάποιο περιστατικό επισκηνής που έφερε σένα σε δύσκολη θέση? Το ίδιο δηλαδή που σου είπα για το Διονύση να συμβεί σε σένα. Ναι. Επισκηνής, εντάξει, συμβαίνουν συνήθως να μην με αφήνουν να τραγουδάω, να έχουν κολλήσει πάνω μου, να τραγουδάνε μαζί μου. Μου έχει τύχει και ένας μεθυσμένος. Α, θυμήθηκα. Θυμάμαι ότι κάποιος πέταξε ένα παπούτσι. Κάποιος. Και σταμάτησα το πρόγραμμα. Είχε μεθύσει, ας πούμε, γι' αυτό προφανώς. Γιατί αλλιώς πώς το πέταξε το παπούτσι? Δεν πέτασε παπούτσι. Ναι, το πέταξε. Ναι. Λοιπόν, το είδα στα πόδια μου, σταμάτησα το πρόγραμμα και είπα: αυτός που το πέταξε θα έρθει τώρα ή θα πετάξει και το άλλο, ή θα έρθει να πάρει και αυτό και θα μας ζητήσει συγγνώμη. Και τι έγινε? Ήρθε, το πήρε και ζήτησε συγγνώμη. Α, και ήταν μεθυσμένος, θυμάσαι? Και μεθυσμένος να ήταν, ξεμέθυσε με αυτό που έγινε. Γιατί σταμάτησε ένα μαγαζί ολόκληρο, κοκαλώσαν όλοι. Ναι, και τον βρίζανε και όλοι. Οκ, okay, δεκτό. Και τούλα μου, έχουμε τρεις απολαύσεις. Μη μου πεις ότι δεν είναι απολαύσεις. Έχουμε το φαγητό, έχουμε τον ύπνο, έχουμε και το σεξάκι. Ναι, λοιπόν. Σεξάκι, γιατί υποκοριστικό? Και τη σεξάρα. Πες το πως είσαι, κορίτσι μου. Okay. Εκεί στο γαρμπόσπιτο εσύ ξέρεις καλύτερα. Okay. Λοιπόν, θέλω να μου τα βάλεις στη σωστή σειρά. Σειρά προτεραιότητας για την Κέτη Γαρμπή. 3, 2, 1. Φαγητό, σεξ, ύπνος. Ποιο είναι το πρώτο? Αφού τώρα δεν σου... Το πρώτο είναι το φαγητό? Ναι. Okay. Τρώτε καλά στο γαρμπόσπιτο, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, κυριολεκτικά. Πρέπει να σχολιάζεις κιόλας, να καταλάβω. Προφανώς και σχολιάζω. Τι είμαι, βουβός? Εγώ είμαι τηλεθεατής τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Αν έπρεπε να ακούς ένα και μόνο τραγούδι σου για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιο θα ήταν αυτό? Καλά, είναι πολύ τρομακτικό αυτό που μου λες. Η αλήθεια είναι. Γιατί να το περάσω αυτό, δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν έχω να σου πω. Τι δεν έχεις, τόσα τραγούδια έχεις? Μα ένα και μοναδικό. Ναι, ένα και μοναδικό. Τρομάζω που το λες. Δηλαδή θα πέταγα 500 τραγούδια, πόσα είναι, και οπότε θα ακούγα ένα. Σκέψου κάποιο το οποίο σημαίνει κάτι για σένα. Ρε παιδί μου, κάτι το οποίο έχει συνδεθεί περισσότερο για να περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου. Α, και λέει το Ελλάδα χωρά του φωτός. Άψυχα πράγματα. Άψυχα πράγματα. Ωραία. Πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στα Mad Video Music Awards, που φαντάζομαι ότι αγαπάς, άλλωστε έχεις βρεθεί κιόλας αρκετές φορές. Βεβαίως. Η Ελένη Φουρέιρα διασκεύασε, για πρώτη φορά εκεί έγινε η εμφάνιση της Ελένης με το συγκεκριμένο τραγούδι, το Κάτι. Το γνωρίζεις, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Και έγινε και hit, γιατί έπαιξε μετά το καλοκαίρι εκείνο αρκετά. Βέβαια. Μέσα από τα βραβεία. Λοιπόν, καταρχάς πες μου, σου άρεσε η διασκευή της Ελενούλας? Πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει η Φουρέιρα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, επειδή αναφερθήκαμε πριν σε αυτό το περιβόητο κομμάτι και ως προς το μέγεθος, τελικά πες μου κάτι, το μέγεθος παίζει ρόλο, μετράει? Θεωρώ ότι αυτό μετράει για εσάς τα αγόρια, γιατί θεωρείτε ότι η γοητεία σας εξαρτάται από αυτό. Για μας θα έλεγα ότι μετράνε άλλα πράγματα. Όταν δηλαδή έρχεται σε επαφή ένα ζευγάρι και έχει οικειότητα και κόλλημα εκείνη τη στιγμή του σεξ. Δεν υπάρχουν αυτά. Για μας, θεωρώ όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για τις γυναίκες, το σεξουαλικό όργανο είναι το κεφάλι. Από εκεί περνάνε όλα. Οπότε λοιπόν δεν δίνουμε σημασία σε αυτό, ειδικά στη μόνιμη σχέση. Άλλα πράγματα μετράνε, ειδικά το συναίσθημα. Μετράει πάρα πάρα πολύ. Σε κάλυψα. όχι. Εδώ λέμε αλήθειες χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Παιδιά, αλήθεια είναι ότι με μένα με έπεισε σε αυτό που είπα. Σιγά. Μα έτσι ακριβώς είναι. Με έπεισε. Δεν συμφωνείς ότι το σεξουαλικό μας όργανο είναι το κεφάλι? Καλά, μην λες τη λέξη κεφάλι. Ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος, λοιπόν. Έτσι, κεφάλι, έτσι εγκέφαλος, γιατί λες το κεφάλι, κεφάλι και λέω εντάξει. Ναι. Ο εγκέφαλος, λοιπόν. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα τα σωστά. Σαφώς. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις,
αφού και εσύ είσαι κομμάτι της ιστορίας της Eurovision, μία συμμετοχή ελληνική, η οποία σε εξετρέλανε και μία που δεν σε τρέλανε. Τρελάθηκα με την εμφάνιση της Παπαρίζου, της Ελένας. Και δικαιωματικά έφερε την πρωτιά, η μοναδική μας πρωτιά μέχρι σήμερα. Μπράβο της, ήταν καταπληκτική. Αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 2006. Όχι, το 5. Το 4 είχε πάρει ο Βάσμα το Shake It και την επόμενη χρονιά το 5 πήγε η Έλενα. Ναι, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί την επόμενη χρονιά βγήκαν πρώτοι Λόρντι. Δεν το κατάλαβα. Αυτό το έσχος δηλαδή, δεν το κατάλαβα ποτέ. Ελληνικό βέβαια εγώ σε ρώτησα. Υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν πειράζει. Ρώτησε ελληνικό. Τόσες όμορφες ελληνικές συμμετοχές έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Τόσα υπέροχα τραγούδια. Ναι. Θα έλεγα ότι. Πω τώρα. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν καλή του Ρακιτζή εμφάνιση. Η εμφάνιση, οκ. Ναι. Ειλικρινέστατη είσαι. Ναι. Κέτι, πρόσεξε, μην πέσει βροντί τώρα γιατί θα στεναχωρηθώ πολύ. Ναι. Θέλω να μου πεις τη μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει, δεν το λέω για τώρα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου. Κατηνιές κάνουν όλοι, άντρες, γυναίκες. Mm. Να ψάξεις κινητό. Εννοείται, ναι. Όλα αυτά, όλα αυτά που βλέπαμε στις πεθερές, παιδί μου. Κάτι. Δεν ψάχνεις κινητό και είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή δεν τον αστυνομεύεις τον άλλον. Είναι παιχνιδάκι τώρα. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα, τι να ψάξεις το κινητό, αφού ξέρεις ότι δεν θα βρεις τίποτα, αλλά είναι παιχνιδάκι. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη μου κατηνιά είναι που όταν θυμώνω, νευριάζω πολύ και αγενός γυρίζω την πλάτη και βγαίνω από το δωμάτιο. Το ότι φωνάζω δηλαδή και ότι γυρίζω την πλάτη μου, το θεωρώ μεγάλη μου αγένεια και κατηνιά. Οπότε δηλαδή μιλάς στην ουσία ο Διονύσης, μου λες ότι σε ένα τσακώμα το Διονύση και του γυρνάς την πλάτη και φεύγεις. Ναι. Και βέβαια έχει πάντα δίκιο ο Διονύσης, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό. Α, το παραδέχεσαι ότι έχει δίκιο ο Διονύσης. Το παραδέχομαι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν έχεις στείλει ποτέ ερωτικό μήνυμα σε λάθος παραλήπτη. Όχι ποτέ, αλλά έχω στείλει λάθος μήνυμα. Όχι ερωτικό όμως, όχι. Όχι ερωτικό. Ποτέ. Λάθος μήνυμα στο οποίο καμιά φορά ξέρεις την πιανιγκάφα που κάνουμε. Λες πω που αυτός, σου λέω το παράδειγμα, αυτός δεν ήταν σωστός απέναντί μου και το στέλνεις σε αυτόν που δεν είναι σωστός απέναντί σου. Όχι, όχι, δεν. Επειδή τον έχεις εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι σου. Παναγιά μου, ξέρετε, ποτέ δεν μου έχει τύχει αυτό. Άρα το λάθος μήνυμα που έχει στείλει τι ήταν, θυμάσαι. Ότι έγραψα ένα ολόκληρο κατεβατό για ένα συγκεκριμένο ραντεβού και για το πώς βλέπω έτσι πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Ναι. Και το έστειλα στον. Το έστειλα λάθος. Το έστειλα σε λάθος πρόσωπο. Που δεν είχε καμία σχέση. Α, οκ, οπότε δεν έγινε κάτι. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Θέλω να μου πεις αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, αν υπάρχει κάτι που θα άλλαζες είτε επαγγελματικά στη ζωή σου είτε προσωπικά. Θα ήμουν λιγότερο ευκολόπιστη, γιατί έδωσα πολύ χρόνο σε ανθρώπους που δεν άξιζαν. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν επειδή πίστηκα ότι θα πρέπει να τους βοηθήσω, να ασχοληθώ μαζί τους, χάλασα πολύ χρόνο και πραγματικά δεν άξιζε. Είμαι πάρα πολύ ευκολόπιστη, αυτό είναι. Σε ποιο κομμάτι το λες τώρα αυτό, επαγγελματικό ή προσωπικό? Επαγγελματικό. Επαγγελματικό, οκ. Okay. Ναι. Σε προσωπικό κομμάτι? Δεν με πειράζει που είμαι ευκολόπιστη. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι καχύποπτοι και να έχουν δεύτερη σκέψη. Εντάξει. Τι έγινε δηλαδή? Σε γελάει κάποιος, σε κοροϊδεύει την πρώτη φορά. Εντάξει. Άμα το πάρεις χαμπάρι την πρώτη φορά, δεν θα υπάρξει δεύτερη. Αλλά είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Δεν με πειράζει. Στη δουλειά δεν πρέπει να είμαι έτσι. Α, και επίσης είμαι πολύ αναβλητική. Αυτό θεωρώ ότι είναι πρόβλημα παντού. Και στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Άρα θα το άλλαζες αν μπορούσες. Αν μπορούσα, ναι, το πρώτο που θα. Δεν παίρνεις εύκολα αποφάσεις, δηλαδή. Είμαι αναβλητική. Λέω αντί να το κάνω αυτό σήμερα, θα το κάνω αύριο. Και αύριο μπορεί να είναι κάτι χειρότερο. Αύριο μπορεί να έχω αρρωστήσει, να βαριέμαι περισσότερο. Ναι, έπρεπε όντως να το έχεις κάνει τότε που το σκέφτηκες. Ναι, αυτό μου έχει κοστίσει. Το έχεις στοιχήσει. Οκ. Okay. Η Κέτι Γαρμπή πώς αντιδράει στην απιστία? Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες, στην πλειοψηφία μας δηλαδή, και εγώ φυσικά μέσα, θα συγχωρήσουμε μια καθαρά σεξουαλική σχέση που μπορεί να έχει ο σύντροφός μας. Δεν πιστεύω ότι θα συγχωρήσουμε, εγώ δηλαδή θα συγχωρούσα ποτέ τη συναισθηματική σχέση. Να υπάρχει μέσα και συνέστημα. Okay. Δύσκολα και τα δύο. Και, δηλαδή, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
Αν προκύψει αυτή η άφηση αμαρτιών, ενδεχομένως πιο πολύ στο σεξουαλικό κομμάτι. Θα δώσω, ναι. Τώρα στο άλλο. Ναι, θα δώσω, αλλά στο άλλο κομμάτι, ειδικά όταν σου πει ο σύντροφό σου ότι είναι ερωτευμένο με μια άλλη γυναίκα, μπορεί να χτυπήσει ο ξύλο, μωρέ. Εκεί. Ναι, αν σου πει ότι είναι ερωτευμένο, δηλαδή μετά χάνει την αξιοπρέπειά σου αν τον κυνηγήσει. Απλά τον αφήνει και φεύγει. Αν όμω υπάρχει συναισθηματικό δέσιμο και αγάπη με τον σύντροφό σου και δεν έχει ξεφύγει, όπως είπαμε πριν, συναισθηματικά, με πολύ σκληρή δουλειά ξεπερνάς το σοκ. Με πολύ εμπιστοσύνη και πολύ ανοιχτό μυαλό. Σε κάλυψα? Πολύ. Πάμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Τελευταία ερώτηση και τούλα. Θέλω μόνο αλήθεια. Σε εκείνη την ωραία εμφάνιση στην Eurovision. Γιατί κατέβαζε το επίπεδο, αγάπη. Τα έχουμε πει 1 εκατομμύριο φορές. Ελλάδα, χώρα του φωτός. Δεν θα απαντήσω σε τέτοια ερώτηση. Πες το μυστικό. Πες το μυστικό. Δεν τι έπαιζε. Μυστικό. Φορούσα ένα καταπληκτικό φόρεμα με σκισίματα. Τίποτα άλλο. Ήσουν από μέσα, όντως. Δεν φοράγεις τίποτα άλλο από μέσα. Πες. Τώρα, αλήθεια, τώρα περιμένω να σου απαντήσω. Ναι, φυσικά. Γιατί να μου τόσο ωραία πράγματα που λέμε να σου πω αυτό. Δεν είναι ωραία εμφάνιση στο Eurovision, η καλύτερη είναι. Ήσουν, όπως λέμε για τη Φουρέιρα τα τελευταία χρόνια με το Φουέγκο από πέρσι. Αντίστοιχα τότε είχε γίνει ντόρος με σένα. Και σε βρολογώ τώρα, δεν το συζητώ. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή η εποχή αυτή η εμφάνιση. Αυτή η εμφάνιση. Και στέλνει να μάθει τα μέσα τώρα. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όντως φαινόταν, αν φορούσε κάτι, ήταν απίστευτο το πόσο ωραία. Τέλος πάντων, με φως η δεξιοτεχνία έχει κρυφτεί. Αυτό λέω. Θα μας βοηθήσεις. Να σου δώσω το τηλέφωνο της Ηλίας να τη ρωτήσεις. Της Ηλίας θα μου πει. Θα μου το δώσει. Και μπορεί και να τη γνωρίζω κιόλας. Μπορεί και να σου πει. Εγώ το κρατάω μυστικό. Έτσι, ε. Γιατί δεν είπα αλήθεια, δηλαδή. Όχι, δεν είπες αλήθεια, μας το έκρυψες. Δεν μας απάντησες. Σε ρώτησα. Μα δεν είπα ψέματα όμως. Απλά δεν απάντησα. Όχι, δεν απάντησα. Γιατί το εκλαμβάνεις ως ψέμα αυτό? Αυτό μας έλειπε. Εγώ θέλω εδώ πέρα να πάρω απαντήσεις, όχι να κάνουμε τους μουγκούς. Μυστικό θα πάρεις εκείνη να μάθεις. Αυτή το φτιάξει το φόρεμα. Οκ, δεκτό. Για να δούμε το ποσοστό αγιότητας της Κέντης Γαρμπή. Χρήστο Μανιδιάτη, πες την αλήθεια, γιατί φαίνεσαι άνθρωπος ειλικρινής. Πώς σου φαίνεται η γετούλα στο εξομολογητήριο? Τα είπε καλά και αλήθειες. Αλήθειες, πραγματικά. Στο τέλος, το έλεγα εγώ. Στο τέλος που τη ρώτησα αν στην εμφάνιση στη Eurovision φορούσε κάτι μέσα και λοιπά. Έπαιρες σε δύσκολη θέση. Ποια είναι αυτή, έρχεται η Κέντη σε δύσκολη θέση. Δηλαδή και από αυτό το φίλο. Η Κέντη με πουλάει και με αγοράζει και με κάνει, με τσιγαρίζει για πλάκα με την λίγη. Κανονικά. Αυτό θα παραμείνει ένα μυστήριο αιώνιο. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν ειλικρινής νομίζω στα περισσότερα ή όχι? Ναι, ήταν. Έφαγες κάτι βροντές? Σε όλα. Όχι, έφαγες ήταν κάτι άδικες βροντές. Ήταν άδικες οι βροντές. Εντάξει, τι ήταν οι βροντές? Αφού όλα τα είπα αληθινά. Αλήθεια είπα. Εγώ δεν θυμάμαι να πέσω όλα αληθινά. Ναι, καλά. Τα έχω ήδη ξεχάσει. Δεν με συμφέρει. Λοιπόν, στη συνέχεια, παιδιά, τι θα κάνετε? Πείτε μου ο καθένας ξεχωριστά. Χρήστος, είπες μου πρώτα. Εμφανίσεις, ξέρω θα πας Αμερική. Τελείωσε, ναι, θα πάω και Αμερική. Μάλιστα, 2 φορές θα πάω, θα ξανάρθω και θα ξαναπάω. Ωραία, και εμφανίσεις όλο το καλοκαίρι, σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Και έτοιμο εσύ, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι ενδεχομένως κάποιες συναυλίες. Περιμένουμε να βγει τώρα το CD, να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια. Τα 30 χρόνια και τη Γαρμπή. Ναι, σίγουρα θα. Και εγώ θέλω να πάω να κάνω εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχω να το κάνω πάρα πολλά χρόνια και μου έχει λείψει. Όχι, ναι. Σοβαρά τώρα μιλάς. Να κάνω. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Και επίσης θέλω να χτυπήσει η καρδιά μου, να βρω ένα χώρο όπως τον θέλω. Γιατί αν δεν χτυπήσει η καρδιά μου, δεν θα το κάνω. Αλήθεια. Για το χειμώνα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα εδώ. Χαρά μου και τιμή μου, ειλικρινά. Για σένα. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, δεν νομίζω ότι χωρά αμφιβολία. Χρήστο, αλήθεια, σε ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εγώ που με καλέσετε στην εκπομπή.